Λοιπόν, πάμε Χαλκιδική. Θα μιλήσουμε με τον Θοδωρή τον Δούκα για να μας πει τις λεπτομέρειες από την εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας του επιχειρηματία που έγινε στην Καλλιθέα στη Χαλκιδική πριν ένα χρόνο. Καλησπέρα, Θοδωρή. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας από τη Χαλκιδική. Μιλούμε για συμμορία, έτσι δεν είναι? Είναι μια υπόθεση η οποία είχε απασχολήσει ιδιαίτερα την αστυνομία και θα πρέπει να σας πω ότι είχε προκαλέσει ιδιαίτερα την κοινή γνώμη. Δεδομένου ότι στην Καλλιθέα είναι μια περιοχή η οποία έχει πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Το συγκεκριμένο περιστατικό είχε γίνει στις 3 Σεπτεμβρίου του 2013. Υπήρχε ακόμα αρκετός κόσμος στην Καλλιθέα, μια τουριστική περιοχή. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή και να σας πω ότι η έρευνα της αστυνομίας τελικά απέδωσε καρπούς. Ήταν μια πολύμηνη έρευνα και κατάφεραν οι αστυνομικοί να εξαθρώσουν μια εξαμελή σπήρα διαρρηκτών. Τα μέλη της πείρας αυτής κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία ενός ιδιοκτήτη ταβέρνας, όπως σας είπα, στην Καλλιθέα, το Σεπτέμβριο του 2013. Να πούμε ότι έχουν συλληφθεί 5 Γεωργιανοί στη Θεσσαλονίκη. Το έκτο μέλος της πείρας μας λέει η αστυνομία ότι έχει διαφύγει στο εξωτερικό και στην οικία του ενός από τους 5 βρέθηκε και κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός διαρρηκτικών εργαλείων. Τώρα, για να δούμε λίγο στην υπόθεση αυτή που είχε απασχολήσει και είχε συνταράξει την κοινή γνώμη της Χαλκιδικής, ήταν, όπως σας είπα, αρχές Σεπτεμβρίου. Ο 57χρονος βρέθηκε από τη γυναίκα του μέσα στο σπίτι, δεμένος και φημωμένος μέσα σε μια λίμνη αίματος. Τον βρήκε βεβαίως η σύζυγός του νεκρό. Η γειτονιά του θύματος τότε είχε ξεσηκωθεί από τις φωνές της γυναίκας, όπου κλείθηκε το περιπολικό. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως τότε ο άτυχος άνδρας είχε δεχτεί ένα μεραίο χτύπημα με αιχμηρό αντικείμενο στο κεφάλι. Ο 57χρονος είχε ταβέρνα ακριβώς κάτω από το σπίτι του και όπως έλεγαν τότε οι αστυνομικοί, πιθανότατα, επειδή η πόρτα δεν βρέθηκε παραβιασμένη από το σπίτι, τον ακολούθησαν οι δράστες στο σπίτι. Τον έδεσαν, τον χτύπησαν πιθανότητα για να τους ζητήσουν να τους αποκαλύψει πού είναι κρυμμένα τα χρήματα και τελικά, όπως αποδείχθηκε, ο άτυχος άνδρας βρήκε φρικτό θάνατο. Επειδή είναι μια υπόθεση πολυκροτή, η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες. Μήπως και τυχόν βρεθούν και άλλοι συνεργοί στην υπόθεση αυτή ή πιθανότητα σε άλλες υποθέσεις παρόμοιες. Mm-hmm. Και βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Μάλιστα. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε θερμά. Να είσαι καλά. Γεια σου, Θοδωρή. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.